τι ακριβώς θα συμβεί στις πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές σχολές των τριών ιδρυμάτων της Κρήτης. Θα ζητήσουμε από τους Πριτανίστες και πληροφορίες με βάση τα δικά σας ερωτήματα από συγκεκριμένα τμήματα. Ώρα εχμής στην Κρήτη TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, δασκαλάκης@kritetv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 το τηλεφωνικό κέντρο. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας για να μας μεταφέρετε τα δικά σας ερωτήματα, να γίνουμε μια μεγάλη τηλεοπτική παρέα και να λύσουμε απορίες. Όμως, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση με την επικαιρότητα, γιατί έχουμε ένα σχέδιο νόμου. Η δημόσια διαβούλευση με βάση το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή 19 Ιουνίου. Είναι πολλές οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει. Είδαμε και άσχημες εικόνες τόσο στην Αθήνα όσο και την Θεσσαλονίκη. Κάναμε και το δικό μας ρεπορτάζ. Υπάρχει δυσαρέσκεια και από τις φοιτητικές κοινότητες εδώ στην Κρήτη και βεβαίως έχουμε και δεδομένες αντιδράσεις από τις ίδιες τις Πριτανίες των τριών ιδρυμάτων του νησιού. Κύριε Κοντάκη, θα ξεκινήσω με εσάς. Επειδή διάβασα τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα έριξα μία ακόμα ματιά σε αυτό το σχέδιο νόμου, θα κρατήσω δύο πράγματα. Θα κρατήσω κατά τη γνώμη μου ένα αρνητικό και ένα θετικό. Το αρνητικό είναι ότι εδώ πάμε ουσιαστικά σε μία διπλή διοίκηση των πανεπιστημίων. Δηλαδή από τη μία θα είναι ο Πρίτανης και από την άλλη θα είναι ο οικονομικός διαχειριστής του πανεπιστημίου. Κοιτάτε, κύριε Δασκαλάκη. Ή ο μάνατζερ, όπως λέει το σχέδιο νόμου. Κοιτάτε. Εδώ είπατε, θα αρχίσω από αυτό που είπατε, ότι σταμάτησε η διαβούλευση. Το αίτημα της πλειοψηφίας των Πριτάνιων ήταν να δοθεί παράταση στη διαβούλευση ή, εν πάση περιπτώσει, να δοθεί επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση, ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι το νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει στα πανεπιστημία μας. Ανταυτού δεν πήραμε καμία απάντηση. Όπου συνεδρίασε σύγκλητος, στα περισσότερα ιδρύματα, και όταν μιλάμε για ιδρύματα τα οποία έχουν εκλεγμένες ηγεσίες, είναι και δύο ιδρύματα που συμμετέχουν στις συνόδους των Πριτάνιων που έχουν διορισμένες ηγεσίες, όπου υπάρχει εκλεγμένη ηγεσία, 18 στα 21 περίπου είναι τα ιδρύματα στα οποία οι σύγκλητοι εξέφρασαν ισχυρές επιφυλάξεις τουλάχιστον ως προς το μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων. Αυτό κάτι λέει. Και τα πανεπιστήμια τα οποία στήριξαν ή στηρίζουν χωρίς περαιτέρω σχόλια τον νόμο είναι πανεπιστήμια τα οποία εκφράζονται μόνο μέσα από τους Πριτάνιους τους και όχι μέσα από τα συλλογικά όργανα. Αυτό που συμβαίνει με αυτό το... Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί ήταν και το επόμενο ερώτημά μου και στους τρεις σας. Εγώ βλέπω ότι αυτό το σχέδιο νόμου έχει προκαλέσει, κύριε Κοντάκη, και έναν ακαδημαϊκό διχασμό. Δηλαδή βλέπουμε μία διγνωμία. Από τη μία βλέπουμε την πλειοψηφία των πανεπιστημίων να αντιδρούν, αλλά και ένα συγκεκριμένο αριθμό πανεπιστημίων να λέει ότι είναι μία νέα σελίδα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στις σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτή η διγνωμία σε ένα σχέδιο νόμου που σαφώς έχει πολλά κενά. Συμφωνώ στο γεγονός ότι η δημόσια διαβούλευση ήταν πολύ μικροχρονικό διάστημα για να λυθούν όλες οι απορίες και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Γιατί έχω την εντύπωση ότι από την πλευρά του Υπουργείου δεν δεχόταν και πολύ την κόκκινη γραμμή των διορθωτικών παρεμβάσεων. Δεν υπήρξε καμία περίοδος ουσιαστικής διαβούλευσης με τα ιδρύματα. Από τους 5 άξονες που ανακοινώθηκαν, οι 4 άξονες θα μπορούσε κανείς να βρει σημεία συμφωνίας σε πάρα πολλούς στον ακαδημαϊκό χώρο, διότι είναι διατάξεις που ενδεχόμενα με κάποιες βελτιώσεις ή εν πάση περιπτώσει με κάτι προς αφαιρέσεις θα μπορούσαν πραγματικά να φέρνουν καινούργια πράγματα ή να φέρουν θετικά πράγματα στο πανεπιστήμιο. Ας μην ξεχνάμε όμως ένα πράγμα. Η καρδιά της λειτουργίας είναι η διοίκηση. Εάν η καρδιά δεν λειτουργεί και στον ανθρώπινο οργανισμό το βλέπουμε καλά, το σώμα δεν πάει καλά. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στην περίπτωση αυτήν. Δεν είναι δυνατόν μέσα από αυτές τις διαδικασίες που προβλέπει ο καινούριος νόμος, το σχήμα αυτό το οποίο προκύπτει, όπου γίνεται φαλκίδευση της δημοκρατικής νομιμοποίησης του Πρίτανιου, ο Πρίτανης πλέον, δεν εκλέγεται από το σύνολο της κοινότητας. Εκλέγεται από ένα πολύ περιορισμένο σώμα, έμεσα,
Και υπάρχουν πάρα πολλές, μα πάρα πολλές αντιρρήσεις για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του Πρίτανη, ο οποίος έχει υπερεξουσίας. Σε αντίθεση με τον Πρίτανη σήμερα. Αναφέρεστε στον οικονομικό διαχειριστή ή αλλιώς μάναζερ. Αυτό είναι άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο ένα κεφάλαιο το οποίο έχει υποεκτιμηθεί κατά τη γνώμη μου μέχρι στιγμής. Γιατί έχουμε εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στον ρόλο του Πρίτανη στην επόμενη μέρα. Mm-hmm. Αλλά και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί ξέρετε, τα πανεπιστήμια δεν μπορείς να τα αντιμετωπίζεις σαν να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Εδώ μιλάμε για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο πρέπει να είναι αυτοδιοίκητο και πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου, με κατοχυρωμένη τη δημοκρατία 40 χρόνια, και αυτήν την ώρα μας ενοχλεί η δημοκρατία τελικά στα ιδρύματα. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και θέλω να το μεταφέρω αυτό. Είναι, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι τέλος Αυγούστου, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, λήγει η θητεία κάποιων Πριτάνων. Άρα εκεί πάμε σε μια νέα εκλογική διαδικασία, ενώ οι υπόλοιποι θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι και την ολοκλήρωση της θητείας. Και θα πάω στον Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πάμε σε πανεπιστήμια δύο ταχυτήτων, με μια πρώτη αυτή κίνηση. Δηλαδή, θα έχουμε νέες διοικήσεις, νέες πριτανικές αρχές, Πριτάνης και Αντιπριτάνης σε κάποια πανεπιστήμια τέλη Αυγούστου και βεβαίως τις πριτανικές τις αρχές τις υπάρχουσες μέχρι το τέλος της θητείας. Αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια νομιογένεια στην ακαδημαϊκή κοινότητα, κύριε Διαμαντόπουλε. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει μια νομιογένεια. Μάλιστα όταν θέσαμε το ζήτημα αυτό στην κυρία Υπουργό και άλλα ζητήματα, το τι θα γίνει, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για να ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει σε όλα τα πανεπιστήμια. Μας ανέφερε ότι το νομοσχέδιο το οποίο έχει δώσει στη δημοσιότητα δεν είχε μέσα επαρκή αριθμό μεταβατικών διατάξεων, οι οποίες όμως υποσχέθηκε ότι θα έρθουν αργότερα. Επομένως, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το σύστημα στα πανεπιστήμια τα οποία δεν θα έχουν τις νέες πριτανικές αρχές και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία χρειάζονται εντελεχή έλεγχο και οι μεταβατικές διατάξεις απλώς δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί κατά την κυρία Υπουργό. Αλλά είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι και σε αυτό και σε άλλα ζητήματα ο χρόνος για τη διαβούλευση mm-hmm. και ο χρόνος κυρίως η συζήτηση με τα πανεπιστήμια ήταν πρακτικά ελάχιστο για ένα νομοσχέδιο 345 άρθρων, 408 σελίδων, όπου εντοπίσαμε πάρα πολλά και τεχνικά προβλήματα, αλλά και ουσιαστικά προβλήματα. Κύριε Κατσαράκη, εδώ διαβάζω όσον αφορά τον μάνατζερ ότι θεσμοθετείται, λέει, ο οικονομικός εκτελεστικός διευθυντής του Πανεπιστημίου. Θα επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού με θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου. Δύναται να πάβεται πριν τη λήξη της θητείας του για σπουδαίο λόγο. Οι φοιτητές, αλλά και πολλοί συνάδελφοί σας ακαδημαϊκοί, λένε ότι εδώ πάμε σε καπέλωμα της ίδιας της Πριτανίας. Δηλαδή, πώς μπορεί να υπάρχει μια αυτονομία σε ένα πανεπιστήμιο? Θα πω πολύ απλά. Πώς μπορεί η σύγκλητος να παίρνει μια απόφαση όταν αυτή η απόφαση θα μπορούσε να ακυρωθεί μέσα σε μία νύχτα από έναν οικονομικό διευθυντή, έναν οικονομικό μάνατζερ. Γιατί κάθε απόφαση έχει και ένα οικονομικό κόστος. Βεβαίως. Εδώ να τονίσουμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι θεωρούμε ότι έγινε ένας προσχηματικός διάλογος και όχι ένας ουσιαστικός διάλογος. Να πούμε ότι η Σύνοδος των Πριτάνεων, κατά πλειοψηφία, αλλά συντριπτική πλειοψηφία όμως, οι σύγκλητοι 12 πανεπιστημίων, οι σύλλογοι των μελών ΔΕΠ, οι σύλλογοι των εργαζομένων μέσα στα πανεπιστήμια, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν εναντιωθεί στο νέο μοντέλο διοίκησης, το οποίο ουσιαστικά καταργεί το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, αναιρεί, θα έλεγα, 40 χρόνια λειτουργίας των πανεπιστημίων mm-hmm. με δημοκρατική εκλογή των Πριτανικών αρχών
και της Ιγκλήτου, που αυτή τη στιγμή έχει τον κυρίαρχο ρόλο μέσα στο Πανεπιστήμιο από την ακαδημαϊκή κοινότητα, και ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των αποφάσεων, θα έλεγα, σε ένα συμβούλιο διοίκησης, το οποίο αποτελείται από 6 εσωτερικά μέλη και 5 εξωτερικά μέλη, εξωπανεπιστημιακά μέλη, τα οποία τελικά ως συμβούλιο επιλέγουν τον Πρίτανη, τους αντιπριτάνης και τους κοσμήτορες των σχολών. Εδώ λέει ότι η εκλογή του Πρίτανη πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης αντικειμενικών προσόντων. Ποια είναι τα αντικειμενικά προσόντα για ένα Πρίτανη? Δηλαδή, μπαίνουμε στην διαδικασία να αξιολογήσουμε έναν ακαδημαϊκό για τον αριθμό των μεταπτυχιακών, των πτυχιακών του σπουδών, της δυναμικής του, γιατί οι Πριτάνιες μέχρι σήμερα είναι και οικονομικοί μάνατζερ, διαχειρίζονται και την οικονομική πραγματικότητα των ιδρυμάτων του, σωστά? Υπάρχουν αντιπριτάνιες οι οποίοι έχουν τις αρμοδιότητες. Εννοεί σύγκλητος του κάθε πανεπιστήμιο. Αλλά εν τέλει η σύγκλητος, που είναι ένα όργανο που αποτελείται από εκλεγμένα μονοπρόσωπα όργανα, όπως είναι οι πρόεδροι των τμήματων, οι κοσμήτορες των σχολών, οι εκπρόσωποι του εργαστηριακού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού των φοιτητών, εν τέλει έχει τον κυρίαρχο ρόλο, καθώς αποφασίζει τόσο για οικονομικά ζητήματα, όσο και για αναπτυξιακά ζητήματα, καθώς επίσης βεβαίως για ακαδημαϊκά ζητήματα. Όλες αυτές οι αρμοδιότητες, αν εξαιρέσει κανείς τα προγράμματα σπουδών και τις ακαδημαϊκές διαδικασίες, αφαιρούνται από τη σύγκλητο και πλέον είναι η αρμοδιότητα αυτού του Συμβουλίου Διοίκησης και όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα και του οικονομικού μάνατζερ. Σήμερα υπάρχει ο διοικητικός ιστός των πανεπιστημίων, υπάρχουν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, υπάρχουν οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων, υπάρχουν οι γενικοί διευθυντές, οι οποίοι έχουν αυτές τις αρμοδιότητες και τελικά εισηγούνται στη σύγκλητο, η οποία αποφασίζει. Αυτό πλέον, το οποίο είναι μία πραγματικότητα στα πανεπιστήμια, θα έλεγα, από το νόμο πλαίσιο του 1982, 40 χρόνια πριν, πλέον ανατρέπεται εκ βάθρων, και θα έχουμε ένα συμβούλιο διοίκησης, όπως είναι σε μια επιχείρηση το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει. Η Σύνοδος όμως των Πριτάνιων, η σύγκλητη, θα έλεγα στο σύνολό της η ακαδημαϊκή κοινότητα, διαφωνούν και θεωρούν ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι επιχείρηση, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μια ΑΕ, και γι' αυτό το λόγο ζητάμε οι Πριτανικές αρχές, ο Πρίτανης, οι κοσμήτορες, να εκλέγονται απευθείας από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ, επειδή το διάβασα αρκετά το σχέδιο νόμου, και γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να βάζω στο κάλαθο των χρήστων, στο σύνολο του κάτι το οποίο διαβάζω. Κατά την δική μου γνώμη, και το τονίζω αυτό, υπάρχουν και κάποια θετικά. Κύριε Κοντάκη, βλέπω εδώ ότι το σχέδιο νόμου προβλέπει μία διαφορετική μεν διαχείριση εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και μία διασύνδεση με πανεπιστημία του εξωτερικού, που ήδη γίνεται από πολλά πανεπιστήμια, διασύνδεση με τα ιδρύματα τα ερευνητικά. Η Κρήτη έχει ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, και την ίδια ώρα έχετε και ένα ελληνικό Εράσμους. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα ένας φοιτητής που παρακολουθεί τον προπτυχιακό κύκλο μια συγκεκριμένη σχολή για ένα εξάμηνο να παρακολουθεί μαθήματα και από μια άλλη σχολή. Αυτό, κατά την δική μου γνώμη, είναι μια καινοτομία. Υπόψη είναι ότι είναι πιθανό να καθυστερεί να τελειώσει κατά 6 μήνες. Αυτό να το έχουμε. Ναι, είναι κάτι θετικό το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας. Προϋποθέτει όμως καλή οργάνωση, γιατί το Εράσμους έχει πάρει χρόνια να. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό? Δηλαδή, ένας φοιτητής που είναι φέρει πίν στο τμήμα των πολιτικών επιστημών, μπορεί ταυτόχρονα να παρακολουθεί και ένα εξάμηνο μαθήματα στη νομική? Αν είναι σε άσχετο αντικείμενο, από όσο το έχω πληροφορηθεί, δεν θα προσμετράτε στον χρόνο. Δηλαδή, θα γράφετε κάπου ότι παρακολούθησε αυτό, αλλά δεν προσμετράτε στον χρόνο των σπουδών που πρέπει να κάνει. Ναι. Α, τότε αυτό δεν το κατάλαβα. Ναι, δεν είναι ότι. Νόμιζα ότι προσμετράτε ως. Του δίνει μια δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο. Του δίνει μια δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με άλλα ζητήματα. Κοιτάξτε, στο σχέδιο νόμου αυτό
είπε ο κ. Διαμαντόπουλος, είναι 400 τόσες σελίδες, 345 άρθρα. Πολλά πράγματα από αυτά που αναφέρονται γίνονται ήδη. Και γίνονται ήδη και με πρωτοβουλία της ίδιας της Υπουργού που μιλάμε τώρα, γιατί η διετία που έχει περάσει στα Ιδρύματα έχει περάσει με αυτήν την Υπουργό και έχουν έρθει πράγματα τα οποία τα Ιδρύματα τρέχουν. Δηλαδή στην κατεύθυνση της διεθνοποίησης, στην διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την οικονομία έξω. Όλα αυτά δεν είναι τα πανεπιστήμια, συμμετέχουν. Δεν υπάρχουν αγγυλώσεις και τα πανεπιστήμια δεν παρακολουθούν. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε, εάν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, είναι πολύ μεγάλος, κοντά στις 500.000 πρέπει να είναι ο κόσμος, ο οποίος τη δεκαετία της κρίσης έφυγε έξω και δεν γύρισε. Mm-hmm. Αυτοί από ποια πανεπιστήμια τέλειωσαν? Τέλειωσαν από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ναι, περισσότεροι είναι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων με τα προβλήματα που είχαν πριν την εφαρμογή του νόμου Διαμαντοπούλου. Και μάλιστα την περίοδο της κρίσης στη Γερμανία, επί τούτου ζητούσαν απόφοιτους ιατρικών σχολών από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα το θέμα είναι ότι πού θέλουμε να πάμε τα πανεπιστήμια μας το 2030. Ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι μέλος του Προεδρείου των Πριτάνεων αυτή την περίοδο. Ο χρόνος διαβούλευσης, το είπε και ο Νίκος ο Κατσαράκης προηγουμένως, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος. Δεν υπήρχε, δεν υπάρχει, είναι μεγάλο το ζήτημα της παιδείας για να περνάει από ένα κόμμα σε μία μέρα, σε ένα χρονικό διάστημα όπως είναι αυτό και τόσο γρήγορα. Μάλιστα. Κύριε Διαμαντόπουλε, ένα θέμα που έχει προκύψει είναι, και γιατί ρωτάω εσάς, το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα μικρό σε αριθμό σχολών ίδρυμα στην χώρα με μεγάλη βεβαίως παράδοση και εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας και Πριτάνιες αλλά και ακαδημαϊκοί καθηγητές που λένε ότι αυτό το σχέδιο νόμου είναι λίτα φόπλακα των μικρών πανεπιστημίων που δεν θα αντέξουν. Γιατί το λένε αυτό? Αν κανένας διαβάσει το νομοσχέδιο και μελετήσει ποια είναι όλα τα όργανα τα οργανα διοίκησης και τα ακαδημαϊκά όργανα, μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι το νομοσχέδιο αυτό στήθηκε γύρω από ένα ιδεατό πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Τα μικρότερα πανεπιστήμια όλα έχουν διαπιστώσει, όπως και εμείς, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπήρχε ένα πανεπιστήμιο στη συνάντηση που έγινε με την Υπουργό Παιδείας, όχι εμείς, κάποιο άλλο, το οποίο είπε ότι αν ακολουθήσουμε ακριβώς τις δικές σας οδηγίες, δεν θα μπορούμε να βρούμε καν τα άτομα τα εσωτερικά για το Συμβούλιο ή για τους κοσμήτορες. Άρα, μία συνταγή η οποία είναι ότι το ένα μέγεθος ταιριάζει όλους, νομίζω ότι είναι λάθος η προσέγγιση αυτή και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι δύο εβδομάδες που με τα χίλια ζόρια γίνανε τρεις δεν επαρκούν για να συζητηθούν όλα ακριβώς τα προβλήματα τα οποία περιέχονται μέσα στο νέο νομοσχέδιο. Ένα τελευταίο παράδειγμα, σε εμάς στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχουμε μονοτμηματικές σχολές, με το νομοσχέδιο αυτό αν δεν αλλάξει κάτι δεν θα υπάρχει ούτε ένας ο οποίος θα είναι εκλεγμένο μονοπρόσωπο όργανο. Δηλαδή Πρίτανης, Αντιπρίτανης, Κοσμήτορης κλπ. Όλοι θα είναι επιλεγμένοι μέσα από το Συμβούλιο. Κύριε Κατσαράκη, σε σχέση με το ελληνικό Εράσμους, αυτή τη στιγμή τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν την υποδομή και την δυναμική να το εφαρμόσουν? Δηλαδή, είστε στη σχολή μηχανικών υπολογιστών. Αν εγώ θέλω να παρακολουθήσω μαθήματα και σε ένα άλλο εξάμηνο, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μπορεί να μου παρέσει αυτή την δυνατότητα με βάση το σχέδιο νόμου που αύριο μπορεί να είναι και ένας νόμος, όπως όλα δεν θα είναι ένας νέος νόμος? Θα ήθελα να αναφέρω, απαντώντας και στην ερώτησή σας, ότι υπάρχουν επιμέρους στοιχεία στο σχέδιο νόμου τα οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα τα αντιμετωπίζει θετικά. Αναφέρω το εσωτερικό Εράσμους. Μέχρι σήμερα δεν είχαν οι φοιτητές τη δυνατότητα να μετακινηθούν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και να παρακολουθήσουν μαθήματα σε ένα συναφές τμήμα
έτσι ώστε να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να παρακολουθήσουν μαθήματα τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν στο τμήμα στο οποίο σπουδάζουν. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστούν πανεπιστήμια και τμήματα της χώρας μας με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Εσείς, μάλιστα, στα πλαίσια... Εσείς, μάλιστα, την εβδομάδα ανακοινώσατε και μία συνεργασία με 9 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Συμμετέχουμε, όπως και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Συμμετέχουμε στη σύμπραξη Αθηνά και το νομοσχέδιο προβλέπει ότι πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μπορούν πλέον να διοργανώσουν από κοινού με τα πανεπιστήμια εταίρους κοινά προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία θα παρέχονται δωρεάν, και το τονίζω αυτό γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων της χώρας μας, στους φοιτητές των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στις συμπράξεις αυτές. Υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις για τους ειδικούς λογαριασμούς, τους ΕΛΚΕ, που διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι σε μία κατεύθυνση μείωσης της γραφειοκρατίας. Γενικότερα υπάρχουν ρυθμίσεις που είναι σε θετική κατεύθυνση. Για να μπορέσουν όμως αυτές οι ρυθμίσεις να υλοποιηθούν, υπάρχουν κάποιες πολύ σημαντικές προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με ένα ζήτημα που επισημαίνει εδώ και αρκετά χρόνια, όσα χρόνια βρίσκομαι στη Σύνοδο Πριτάνεων, το επισημαίνει η Σύνοδος Πριτάνεων ότι υπάρχει πλέον, εξαιτίας της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης, πάρα πολύ μεγάλη υποστελέχωση σε όλα τα επίπεδα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ξεκινώντας από τα μέλη ΔΕΠ, που έχουμε τη χειρότερη αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ, πηγαίνοντας στο εργαστηριακό προσωπικό, όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα έλλειψης εργαστηριακού προσωπικού, και βεβαίως υπάρχουν σημαντικότατα προβλήματα υποστελέχωσης στο διοικητικό προσωπικό. Πώς λοιπόν μπορούν να λειτουργήσουν όλες αυτές οι μονάδες που προβλέπει το νομοσχέδιο, μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού, μονάδα ψηφιακής μέρημνας, μονάδα διασφάλισης ποιότητας, έχοντας πλέον εντελώς αποδυναμωθεί τα πανεπιστήμια, και καθώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για τη στελέχωσή τους. Εδώ η πολιτική ηγεσία κοφεύει, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση όσον αφορά τα ζητήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Αντιθέτως, δημιουργούνται πάρα πολλές δομές οι οποίες δεν μπορούν πολύ απλά με τις δεδομένες συνθήκες να λειτουργήσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Βλέπω έναν τηλεθεατή που επιμένει σε κάτι που είπε ο κύριος Κοντάκης στις πρώτες τοποθετήσεις του και ρωτάει ποια είναι τα πανεπιστήμια που δεν αντιδρούν στο σχέδιο νόμου. Δεν θα είναι σωστό αυτή την ώρα να... εύκολο το βλέπει κανείς από τις, να παρακολουθήσει ποια σύγκλητη έχουν. Για να βοηθήσω, είναι τα λεγόμενα μεγάλα πανεπιστήμια. Ο κύριος Διαμαντόπουλος είπε κάτι. Ο νόμος αυτός είναι φτιαγμένος για τα κάτι μεγάλα πανεπιστήμια. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Δείτε κάτι. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι μεγάλο πανεπιστήμιο. Το απειθήτα, λέτε. Ναι, ναι. Εάν δείτε την σύγκλιτό του, έχει εκφραστεί. Δεν έχει σημασία τι εκφράζει το μονοπρόσωπο όργανο Πρίτανης. Όμως το απειθήτα είδαμε και τις πρώτες αντιδράσεις φοιτητών. Είδαμε τα ΜΑΤ έξω από τις πανεπιστημιακές σχολές. Ένα άλλο μεγάλο πανεπιστήμιο δεν έχει συνεδριάσει σύγκλιτός του. Δεν τα έχει καταφέρει να συνεδριάσει για τους δικούς τους λόγους, αλλά δεν είναι σωστό να μπούμε σε αυτήν την συζήτηση εμείς. Μάλιστα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε... Η σημασία είναι, έχει το εξής. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μελών ΔΕΠ, που είναι συνδικαλιστικό όργανο, δεν είναι ακαδημαϊκό, είναι για πρώτη φορά που έχει ομόφωνες αποφάσεις και εκφράζει τις έντονες αντιρρήσεις για το σχέδιο νόμου. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν οι υποστηρικτές του νόμου όπως είχαμε συνηθίσει άλλες εποχές. Εντάξει, σαφώς και θα υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος είναι αδιάφορος με το θέμα της διοίκησης, γιατί και μέλη της κοινότητας μπορεί να μην ενδιαφέρονται τι είναι αυτό. Ή το άλλο που θα πρέπει, και επιτρέψτε μου να καταχραστώ λίγο τον χρόνο σας. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπω ένα κοινό μέτωπο φοιτητών και Πριτανικών αρχών στα περισσότερα πανεπιστήμια. Επειδή γνωρίζω ποια είναι αυτά τα πανεπιστήμια που αντιδρούν και γνωρίζω και ποια είναι τα πανεπιστήμια που δεν αντιδρούν, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να κατανοήσει ότι πλέον, και δεν είναι αυτό ταμπού να μην το πούμε,
ότι πάμε σε μια πανεπιστημιακή κοινότητα δύο ταχυτήτων. Τα μεγάλα πανεπιστήμια του κέντρου, τα δυναμικά πανεπιστήμια της περιφέρειας και κάπου εκεί στο βάθος και τα μικρότερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Το τι θα βγει από εδώ δεν ξέρουμε. Εμείς εδώ είμαστε και εφαρμόζουμε τους νόμους του κράτους. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν θα περιμένει κανείς από εμάς την επόμενη μέρα να μην εφαρμόσουμε τον νόμο του κράτους. Αλλά δεν θα μας στερήσει κανείς το δικαίωμα να πούμε την άποψή μας, ειδικά τώρα. Δείτε κάτι. Γιατί υπόθηκε σαν επιχείρημα. Και είναι ότι αυτός ο νόμος θεραπεύει τι? Την παντοδυναμία του Πρίτανη. Και εγώ σας λέω ότι δεν είναι παντοδύναμος ο Πρίτανης. Ο Πρίτανης είναι κάτω από το Πρετανικό Συμβούλιο και κάτω από τη Σύγκλιτο. Ο Πρίτανης σήμερα λογοδοτεί. Ο Πρίτανης σήμερα έχει άλλους 4 αντιπρετάνης. Και το έχουμε δει αυτό σαν παράδειγμα. Είναι αφιερωμένοι στη δουλειά. Είναι αφοσιωμένοι. Ποιος θα κάνει τη δουλειά μεθαύριο στο Συμβούλιο? Θα σκέφτονται. Και τι νομίζετε? Νομίζετε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί έχουμε αυξημένες αποδοχές? Όχι. Είναι το φιλότιμο το δικό μας που κρατάει τον τόπο και κρατάει και τους χώρους. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτή την ώρα. Και ξέρετε, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι ένα ίδρυμα που θα υποστεί, θα μπει στο νέο νόμο μετά από 2 χρόνια, έτσι όπως λένε. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Διαμαντόπουλο που είπε ότι δεν έχουν γίνει μεταβατικές διατάξεις. Πρακτικά δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσουμε το διάστημα που θα έρθει μετά. Αυτό εσείς το θεωρείτε ότι είναι ακαδημαϊκά πρέπον, είναι η πρέπουσα συμπεριφορά απέναντι σε ακαδημαϊκή κοινότητα? Mm-hmm. Εγώ λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι ναι, άλλο. Ναι, κύριε Κατσαράκη, πολύ γρήγορα για να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή εμείς ανήκουμε στα πανεπιστήμια εκείνα που η θητεία μας, η θητεία των Πρετανικών Αρχών λήγει 31/8 του 2022, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, καθώς... Δηλαδή, εσείς με το καλημέρα της ακαδημαϊκής χρονιάς πρέπει να κάνετε και μια αναδιαμόρφωση στις Πρετανικές Αρχές. Κύριε Δασκαλάκη... Μια εκλογική διαδικασία. Εάν, που είναι κάτι που ως σύγκλητος το απευχόμαστε, προχωρήσει το σχέδιο νόμου ως έχει, τα πανεπιστήμια συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα εκείνα τα πανεπιστήμια που αλλάζουν Πρετανικές Αρχές το Σεπτέμβριο του 2022, θα μπουν σε μια πολύ μεγάλη εσωστρέφεια και σε μια διαδικασία υλοποίησης του νόμου με ορίζοντα στην καλύτερη περίπτωση το Δεκέμβριο του 2022,